Λοιπόν, θετική η εκπαιδευτική στο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγών, ωστόσο θέτουν τους προβληματισμούς τους στο τραπέζι της συζήτησης. Και θα μείνουμε στο θέμα να καλησπερίσουμε την κυρία Αναστασία Αράπογλου, είναι Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών του Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σφακιανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε μαζί μας λίγη ακριβώς ώρα, αμέσως μετά τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο κύβος ερήφθη. 1η Ιουνίου ανοίγουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και θέλω ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού από εσάς. Βεβαίως. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς επιθυμούμε περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο, εμείς οι εκπαιδευτικοί, την επιστροφή μας στο σχολείο, που είναι και ο ζωτικός μας χώρος, η αίθουσα διδασκαλίας, να γυρίσουμε πάλι στα παιδιά μας μετά από 2,5 μήνες. Σαφώς, καμία εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να καλύψει τη διαζώση, να την αντικαταστήσει, ούτε σύγχρονη, ούτε ασύγχρονη. Επομένως, είναι μονόδρομος. Η διαζώση, η διδασκαλία είναι μονόδρομος και αυτοί οι 2,5 μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι για όλους. Mm-hmm. Το θέμα είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ανέφεραν και συνάδελφοι, ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή οι καθαρίστριες της πρωτοβάθμιας έχουν μετακινηθεί στη δευτεροβάθμια, στα γυμνάσια και στα λύκια, τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και μία εβδομάδα. Από πληροφορίες που έχουμε, τρεις καθαρίστριες δεν προλαβαίνουν στο πρωινό ωράριο να καθαρίσουν τους χώρους μέσα στη σχολική μονάδα που πρέπει να καθαριστούν, έτσι ώστε τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να είναι ασφαλείς. Εκφράζω λοιπόν την αγωνία μου και την ανησυχία μου, όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος, για το πώς με την επιστροφή των καθαριστριών στα δημοτικά ένα άτομο θα μπορέσει να καλύψει μια ολόκληρη σχολική μονάδα μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα των διαλυμάτων που θα πρέπει να απολυμανθούν και να καθαριστούν οι χώροι στους οποίους βρίσκονται οι μικροί μαθητές. Mm-hmm. Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί κατανοούμε όλοι πλέον ότι η καθαριότητα έχει μπει σε ένα νέο επίπεδο, είναι πολύ πιο σχολαστική, πολύ πιο προσεκτική η υπάλληλη καθαριότητα και φυσικά μιλάμε για απολύμανση πλέον σε μία περίοδο, στην εποχή του κορονοϊού, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Έχετε κάνει σχετικές επαφές με φορείς, με την αυτοδιοίκηση, με τις σχολικές επιτροπές σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα καθαριότητες? Τι απαντήσεις έχετε λάβει, γιατί γνωρίζαμε τα τελευταία 24 ώρα, ότι είμαστε πολύ κοντά στο άνοιγμα του σχολείου? Μα όπως ήδη ακούσατε, ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Αγγελάκης, παραδέχτηκε ότι δεν επαρκούν οι καθαρίστες, το προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί για να καλύψει τα σχολεία αυτή τη στιγμή, τις πρωτοβάθμιες που θα ανοίξουν. Το πρόβλημα, κυρία Σφακιανάκη, υπήρχε, δεν είναι τωρινό, απλά τώρα θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι οι καθαρίστριες, συμβασιούχες, οι περισσότερες, ξεκινούσαν εργασία στις 1 και 4. Φανταστείτε λοιπόν ένα σχολείο με 400 παιδιά, σαν το δικό μου, με 6 τουαλέτες, θα καθαριστεί από τις 1 και 4 και μετά. Δηλαδή ήδη υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις σχολικές μονάδες. Τώρα θα το βρούμε μπροστά μας. Θα θέσω επί της ουσίας το ίδιο ερώτημα, κυρία Αράπογλου, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, το οποίο εσείς ζείτε καθημερινά. Αναγνωρίστηκε, όπως λέτε, και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ως προς τη λύση, τι κάνουμε εκεί? Ως προς τη λύση, θα έχουμε τώρα από αύριο επαφές με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Βεβαίως, για να είμαστε και ειλικρινείς, μιλάμε τώρα για παιδιά, για το άνοιγμα των δημοτικών. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα. Μιλάμε για μαθητές 7, 8, 9 χρονών, οι μικρότερες τάξεις, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουν τις κοινωνικές αποστάσεις που πρέπει να κρατήσουν. Τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο με λαχτάρα να παίξουν. Σε αυτή την ηλικία αυτός είναι ο στόχος τους, ο σκοπός τους. Να έρθουν σε επαφή με τους συμμαθητές τους. Οπότε ένα ακόμα πρόβλημα θα είναι και αυτό. Εμείς βέβαια από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να κρατήσουμε αυτές τις αποστάσεις.
Αλλά σε αυτές τις ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, επί της ουσίας, εσάς τους εκπαιδευτικούς πέφτει το περισσότερο βάρος, γιατί όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για μικρά παιδιά τα οποία ανυπομονούν να αγκαλιάσουν το ένα το άλλο. Δεν μιλάμε για παιδιά γυμνασίου ηλικίου που έχουν μία παραπάνω, και όχι μόνο μία παραπάνω, αλλά έχουν περισσότερη ωριμότητα και αντίληψη του τι συμβαίνει. Μιλάμε για μικρά παιδιά δημοτικού. Τι σας λένε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί σας και αν θεωρείτε ότι θα υπάρχουν και συνάδελφοί σας οι οποίοι σε μεγάλο ενδεχομένως ποσοστό να επιλέξουν να μην επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες, γιατί κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας? Κοιτάξτε να δείτε, με όσους συνάδελφους έχω μιλήσει, λαχταρούσανε να επιστρέψουν, γιατί όλο αυτό τον καιρό, να μην ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη, ήταν κάτι που μπήκε πρώτη φορά στη ζωή μας. Οπότε απαιτούσε ατελείωτες ώρες δουλειάς και είχαμε, αυτή τη στιγμή είχαμε μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη λαχτάρα, γιατί ακούστε να δείτε, το να είναι κάποιος δάσκαλος το επιλέγει συνειδητά και τα αγαπάει. Τα παιδιά είναι η ζωή του. Όλοι επιθυμούν να επιστρέψουν. Σαφώς υπάρχουν και συνάδελφοι με προβλήματα υγείας και μάλιστα πολύ σοβαρά, οι οποίοι πιθανολογώ ότι δεν θα επιστρέψουν στα σχολεία. Βέβαια, και αυτό είναι και απόλυτα σεβαστό. Μην το ξεχνάμε, χωρίς φυσικά κανένας να αμφισβητεί την πρόθεση του κάθε δασκάλου να επιστρέψει στο σχολείο. Αλλά αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ρεαλιστικό το πρόβλημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόλοιπη ενίσχυση, ενίσχυση των σχολικών μονάδων, είστε και διευθύντρια σε σχολική μονάδα, έχουν δοθεί οδηγίες, έχει δοθεί προμήθεια υλικού από αντισηπτικά ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορείτε να έχετε στην χρήση σας, ή το περιμένετε τις επόμενες μέρες? Όχι, όχι. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Οι οδηγίες που έχουμε είναι οι οδηγίες που είχαν σταλεί στη δευτεροβάθμια. Πιστεύω ότι από αύριο θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία μέχρι την 1η του Ιούνιου που θα ανοίξουμε. Πιστεύω ότι σε επικοινωνία με το Δήμο θα μας προμηθεύσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει κανονικά, να ξεκινήσουμε κανονικά τη δουλειά μας από την 1η του Ιούνιου και μετά. Μια πρώτη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε μέχρι να γίνει εξειδίκευση των μέτρων κάτω από τα οποία θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία είναι πως όλοι φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν ανάλογα μέτρα με αυτά του γυμνασίου και του λυκείου. Δηλαδή, ένας μαθητής αναθρανείο, λιγότεροι μαθητές σε κάθε αίθουσα, με διαφορετικά ωράρια τα διαλύματα και ενδεχομένως και με διαφορετικές μέρες οι μαθητές στο σχολείο. Έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα και κατά πόσο αυτό είναι εφαρμόσιμο? Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ ότι θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έχω εικόνα πολλών σχολείων, τουλάχιστον του Ηρακλείου. Να σας πω μόνο ότι στο δικό μου σχολείο έχω τουλάχιστον 6 αίθουσες οι οποίες για να ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΗ δεν μπορούν να βάλουν μέσα πάνω από 7 παιδιά. Και μιλάμε για τμήματα των 22 παιδιών. Για μας θα είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίτες όλο αυτό. Άρα είναι πρακτικό το πρόβλημα βάσει των σχολικών λοιπόν εγκαταστάσεων που διαθέτει κάθε σχολείο. Το θέμα των υποδομών. Συμμερίζεστε την άποψη εκείνων που λένε ότι δεν υπήρχε λόγος να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία για ένα μήνα? Πρακτικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαιδευτική διαδικασία, τι κενά έρχεται να καλύψει αυτός ο μήνας? Αμέσως οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να σκεφτούμε ότι, για παράδειγμα, η έκτη δημοτικού έχει το βάρος της προετοιμασίας για το γυμνάσιο. Τι απαντήσεις δίνετε σε αυτό, σε αυτούς που ουσιαστικά υπό τον φόβο του κορονοϊού θα προτιμούσαν ενδεχομένως να μην ανοίξουν τα σχολεία? Παρότι θέλω να επαναλάβω ότι η εισήγηση από την αρμόδια επιτροπή, των λοιμοξιολόγων και των ειδικών είναι θετική και ομόφωνα, μάλιστα. Κυρία Σβαγιανάκη, εγώ πιστεύω ότι κατά βάση είναι ψυχολογικός ο λόγος. Γιατί εάν δεχτούμε ότι οι οδηγίες που θα έχουμε είναι οι ίδιες με τις οδηγίες που εστάλησαν στη δευτεροβάθμια, κάθε παιδί θα παρακολουθήσει 10 μέρες μάθημα μέσα στον Ιούνιο. Από τη στιγμή που θα έρχονται εναλλάξ. Άρα δεν είναι 10... ένας μήνας, είναι 10 μέρες σχεδόν για κάθε παιδί. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, βέβαια. Γιατί είναι 3 μέρες την πρώτη εβδομάδα, 2 την επόμενη, 4 εβδομάδες έχει ο Ιούνιος. Ουσιαστικά, δηλαδή, κάθε παιδί θα παρακολουθήσει 10 μέρες.
Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μαθησιακά θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Πιο πολύ ψυχολογική είναι η λόγη και ιδιαίτερα για τους μαθητές της έκτης τάξης, όχι τόσο για την ύλη, όσο γιατί τα παιδιά αυτά ζουν μια πραγματικότητα που θα τη θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Δηλαδή, ετοιμάζαμε αυτό τον καιρό γιορτές, εκδηλώσεις, τον αποχαιρετισμό τους, τη μετάβασή τους σε νέα βαθμίδα, που δεν θα το ζούσαν. Ούτε βέβαια τώρα θα γίνει όπως το ήθελα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κόσμο στο σχολείο, ούτε μπορούν τα παιδιά να είναι όλα μαζί. Απλά καταλήγουμε ότι μαθησιακά δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφορά στις 10 μέρες. Ψυχολογικός είναι ο λόγος. Και δεν είναι και μικρός ο λόγος, δεν είναι μικρό το κομμάτι της ψυχολογίας των μαθητών. Όχι, μαθητές οι οποίοι είδαν την καθημερινότητά τους να αλλάζει πάρα πολύ απότομα και ό,τι γνώριζαν ως δεδομένο μέχρι χτες. Κυρία Αράπογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά, κυρία Σφακιανάκη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι όλα να πάνε καλά μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, το ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά.